fan base για τα Japanese παιχνίδια JRPG κτλ. Είναι exclusive δηλαδή για αυτή την περίοδο. Είναι ένα ωραίο μέρος. Πιστεύω ότι θα δείτε φοβερά και ενδιαφέροντα πράγματα. Επίσης σε αυτό το ταξίδι ήθελα να κάνω και ένα δεύτερο επεισόδιο που σε έκανε πέρσι στο Παρίσι. Είχα πάει στο μεγαλύτερο βασικά ρετρομάγαζο του Παρισιού. Έτσι λοιπόν και εδώ στο Βερολίνο υπάρχουν 2-3 και είχα βρει το μεγαλύτερο. Όπως και πέρσι προσέγγισα τον ιδιοκτήτη ότι ξέρεις κάτι, θα έρθω, θα σου αγοράσω κάτι, θα σου κάνω διαφήμιση και να με αφήσεις να σου τραβήξω λίγο το μαγαζί και να πούμε και δύο κουβέντες για τη ρετρό φάση στο Βερολίνο. Αλλά ο τύπος δύο μέρες δεν μου απάντησε, οπότε σπάστηκα και δεν θα πάω καν ούτε να αγοράσω, δεν θα πάω καν τίποτα. Θα κάνουμε μόνο εδώ επεισόδιο λοιπόν. Φύγαμε. Αυτή είναι μια από τις καλύτερες αυτή οθόνες για να παίξει κάποιος EOS PS2, Xbox 1, Dreamcast, GameCube, πιστεύω, κονσόλα. Πάμε και Virtual Fighter εκεί, Cybernator εδώ. Εδώ βλέπουμε ένα αρκή της Sega. Εδώ πίσω. Εδώ Πίκατσου, Μάριο με Γιώση, Σάμους Άρα με το Μετρόιντ, Λίντ, εδώ άλλες φιγούρες, αυτό βάζει εδώ ένα Metal Slug. Βλέπουμε διάφορα άλλα κάτω για να δούμε εδώ τι υπάρχει. Εδώ βλέπουμε ένα παιχνίδι του 86. Δηλαδή ότι είχε σε πολλές πλατφόρμες, δεν έχεις παίκτο. Σε NES, Famicom, Japan. Εδώ απ' την άλλη τώρα σε αυτή και η Μόλ. Για πάμε λίγο. Το Μάριο το πρώτο του Game Boy, παιδιά. Για Super Game Boy όμως θα έπρεπε, θα έπρεπε να έχει τα χρώματα, τα έγχρωμα. Δεν ξέρω γιατί αυτό είναι έτσι. Το μανιτάρι, το μανιτάρι. Δεν μιλάμε ποτέ μανιτάρι, κι όλοι. Αυτό ήτανε. Συνεχίζουμε. Kingdom Hearts. Final Fantasy 7. Κλασικό παιχνίδι για PlayStation 1. Ραμάσα Demon Blade. Έκδοση για Wii, Xbox One. Φιγουράκια εδώ, ωραία. Αυτό είναι πιο τελευταίο. Ένα PlayStation 4. Εδώ βλέπουμε κάποιο arcade. Ναι, για PlayStation Vita, για PlayStation 3. Εδώ τι έχουμε. Κάποια τυπάκια. Games Workshop εδώ κάποιοι είναι. IBM computers.
μετά βλέπουμε τις κάποιες πολύ παλιές εποχές από τα κομπιούτερ και από τους πρώτους που αρχίσαμε να φτιάχνουν κομπιούτερ και τα λοιπά. Πολύ παλιά πίσω, gaming inventors όπως λέει. Αυτό είναι κάποιο παιχνίδι αρχαίας εποχής. Δεν θα κάνω σχολικό. Το πλέον είναι Clara Ghost από το reboot Tomb Raider του πρώτου που είχε βγει 360 και PlayStation 3 και μετά βγήκε και το Definitive Edition σε PS4. Πολύ ωραίο παιχνίδι. Ένα reboot remaster. Και εδώ βλέπουμε την παλιά κλασική Lara. Θεωρητικά θα έπρεπε να έχουν διατηρήσει το ίδιο στήθος το παλιό με το νέο μοντέλο, αλλά δεν το κάνανε. Κρατήσαμε στην καινούργια λίγο πιο φυσικό. Εμένα μου αρέσει η παλιά όμως. Πάμε να συνεχίσουμε. Τώρα βλέπουμε μερικά arcades. Όχι, Sega, Atari, Neo Geo, MVS. Paperboy. Πάνω που θέλω να μπω να παίξω με προλάβανε εκεί. Εδώ βλέπουμε Daytona USA, Sega. Πάμε λίγο εδώ για το φίλο μου, το Στέγιο, το Χάρης. Νέο Geo SNK, είναι Super Sidekicks, αποκλείεται δεν είναι αυτό. Να τους πάνε αυτά τα παιχνίδια. Φέρ' του μπαλίτσα. Θα φέρει μπαλίτσα. Δεν έφερε μπαλίτσα. Το είχε χαλάσει ο άλλος, δεν θέλω. Λοιπόν, αυτό πρακτικά είναι το πρώτο βίντεο game στον κόσμο. Το γνωστό πόνο. Εδώ τώρα είναι, βλέπουμε σε ένα συγκεκριμένο σύστημα, σε μια καμπίνα. Το έχουν φτιάξει έτσι οι τύποι. Δεν έχει start stop, ξέρω εγώ. Βλέπουμε ότι είναι αναλογικό, δεν είναι ψηφιακό. Συγγνώμη και πάμε λίγο. Εδώ έχουμε τη φίλη μου τη Ρανάη. Πάμε Ρανάη. Είναι πολύ συγκλονιστικό και συνταρακτικό παιχνίδι. Λοιπόν, νομίζω ένα κρατηθεί κάποιους ατελείωτες όλες οι γνωστά. Απλά εγώ αυτό κάνω εδώ, δεν νομίζω ότι θα παίξω αλλιώς. Ωραίο παιχνίδι. Μπορούσες να πας στην τουαλέτα, να κάνεις τσίσα, να φτιάξεις λίγο ένα φαγητό, ένα μουστάκι. Νομίζω ότι πάλι ακόμα έτσι θα έπαιζε. Πάμε σε κάτι πιο ωραίο όμως μέσα. Λοιπόν, και εδώ ένα μεγάλο παράδειγμα των arcades της Sega, 1993, Daytona USA. Βλέπετε πως θα ακούτε τα arcades, παιδιά. Γκάζι, φρέμιες, αρχίδιες. Θα το παίξουμε τώρα λίγο να γουστάρουμε. Λοιπόν, διαλέγουμε 8 laps, όχι. Πάμε για να γίνει λίγο γρήγορα. Advanced. Με το γκάζι, ναι, θα με ξεχάσει. Εντάξει, αυτό μας θα γίνει, θα μην σε δεχτούμε πολύ. Start your engines. Και ξεκινάμε. Κοιτάξτε πόσο μπροστά ήταν η Sega τότε. Αυτά είναι η Nintendo, δεν τα είχε ονειρευτεί. Η Nintendo δεν είχε ποτέ καμία ενασχόληση. Όπα, κοίτα γαλού. Δεν είχε καμία ενασχόληση με τα arcades. Εννοείται ότι το τιμόνι εδώ έχει και αντίσταση. Δεν είναι δηλαδή μαλακό. Πάραμε για τα καλά. Υπάρχει και κάτι και σαν κραυγασμό στο τιμόνι επίσης.
εποχή σε κορίτσι, μικρός πάρα πολλά λεφτά. Και μόλις κάποιος κάνει mastering το γκάζι και το φρένο, έχει πολύ καλά αποτελέσματα. Κάρτα γραφικών Power VR της Sega. Και κάτω βλέπουμε κάποια φουντού κάρτα γραφικό. Sega Saturn πρώτο μοντέλο, PS1, δεν ξέρω τι μοντέλο είναι. Amiga CD32. Πολύ ιδιαίτερο και δεν πήγε καθόλου καλά σαν μηχάνημα. Atari Jaguar, FZ10 Panasonic Rail 3DO, Game Gear, Philips CDI, δεν πήγε καθόλου καλά αυτό. Neo Geo AS, φοβερό μηχάνημα το δείξαμε. Game Boy Clear, πρώτη γενιά. Mega Drive Vena, πάνω σε Mega Sega CD2, Atari Lynx, Turbo Graphics NSC Engine. Αυτό εδώ δεν το έχω ξαναδεί ποτέ, δεν έχω ιδέα τι είναι. Atari 7800, Master System 1 και το Atari το GS. Και εδώ, Amiga ST, Amiga, NES. Και εδώ πάμε λίγο σε κομπιουτεροειδή. Macintosh, Amstrad 128K, το πρώτο μου PC το έχω παίξει, με Schneider οθόνη, ZX Spectrum, Space Wars Vectrex εδώ, C64, Commodore, Galaxian, ZX, δεν το έχω ξαναδεί ποτέ, Microvision κάποιος πρόγονος, Game & Watch της Nintendo τα πρώτα. Γραφομηχανή, τι είναι αυτό. Αυτό γι' αυτό δεν το έχω δει ξανά ποτέ. Commodore VC20 το ξέρω, έχω δει στο στέλνιο το χαρί στο φίλο μου. Το Lego Intellivision νομίζω είναι αυτό. IBM PC. Commodore. Atari 2600 το Woody. Δεν το γνωρίζω αυτό τι είναι, τι άλλο είναι αυτό. Παιχνίδια κλόνι τυφών. Αυτό που παίξαμε πριν μέσα, με το αναλογικό το σήμα, Super Pong εδώ, και πάμε να δούμε και τα άλλα. Και εδώ βλέπουμε έτσι κάποιους ακόμα πιο παλιούς πρόγονους, περίεργα μηχανήματα, Magnavox 372. Εδώ μπορούμε να παίξουμε βέβαια, λέει, αλλά βαριέμαι. Εκεί τι κάνει, δεν ξέρω τι λέει αυτός. Άλλα περίεργα μηχανήματα εδώ. Και ένα άλλο Pong καμπίνα arcade, παιδιά, υποθέτω, από αυτό που είδαμε πριν. Αυτό που ήταν πάρα πολύ παλιό και πολύ σπάνιο. Μπαίναν τα κέρματα και πάλι αναλυτικά παίζαν οι παίχτες. Και να δούμε και αυτό εδώ. Περίεργο μηχάνημα αυτό. Υποθέτω είναι και αυτό Pong κλόνος, δεν ξέρω τι είναι αυτό. Και πάμε να συνεχίσουμε. Εδώ βλέπουμε με χρονολογία τώρα κάποια παιχνίδια που έχουν κάποια ιστορία. Το Atari εδώ, E.T., Pitfall, παιχνιδάρες όλες τις Atari, το Mule, τι να πούμε, Dragon's Lair, το Commodore 64 κάποια παιχνίδια,
Ένα παιχνίδι που έγραψε ιστορία, Super Mario Bros. 3, 188 ερμηνείες, Legend of Zelda λίγο πιο πριν, Populous, Prince of Persia, Sim City, Descent, Worms, τα Μαγκότσι μετά, Metal Gear Solid, Diablo 2000, το Zool, Mega Drive, Street Fighter 2001, Sonic the Hedgehog. Γενικά είναι τα παιχνίδια που αφήσαν το στίγμα τους, Far Cry το 2004, 1996 Tomb Raider κάτω, χαμηλά. Και εδώ βλέπουμε έτσι κάποιες προσπάθειες που γίνανε στο παρελθόν, που υπήρχαν έτσι κάποια μηχανήματα, οι πρώτες προσπάθειες για Virtual Reality. Εδώ βλέπουμε έτσι το PlayStation, το VR, εδώ κάποιες προσπάθειες της Samsung που είναι για τα κινητά με το application που μπορούσες να εξομοιώσεις 3D. Το Virtual Boy δεν μας δείχνει, μπορείτε να το δούμε λίγο πιο κάτω. Virtual Reality. Αυτά είναι όλα για το PS4 του VR. Και φυσικά και εδώ είναι και το Virtual Boy που δεν το είδαμε πίσω. Το βλέπουμε εδώ. Ένα αποτυχημένο μηχάνημα. Μετά έτσι κάποια άλλα, κάτι γιαπωνέζικα σε arcades της Siren βλέπω εδώ, κάτι προσπάθειες. Και μέσα βλέπουμε στο βάθος άλλα arcades. Να δούμε αν θα μπορέσω να παίξω κάτι. Για φύγανε. Λοιπόν, εδώ πρώτη φορά βλέπω Power Glove από κοντά. Αυτό είναι ένα ντόν για το NES, το οποίο έβαζε και κάποια γιαγιά, αλλά δεν είμαι καθόλου σίγουρος αν υπάρχουν τα γιαγιά. Δεν νομίζω ότι είναι αυτά. Ίσως και να είναι αυτά, αλλά δεν νομίζω. Πάντως αυτό είναι σίγουρα λοιπόν το Power Glove του NES. Έδινε κάποια extra features, αλλά νομίζω ότι περισσότερο ήταν λεζάντα και marketing, που ήταν κάτι φοβερό σαν αντών. Δεν νομίζω ότι ήταν ιδιαίτερα χρήσιμο. Πάμε να συνεχίσουμε. Εδώ μέσα βλέπουμε έτσι κάποιες καμπινίλες. Space Invaders. Τα πρώτα παιχνίδια που είχα παίξει στο Atari. Λοιπόν, ναι, όχι, αυτά δεν έπρεπε να διαλύσω εγώ. Αυτή είναι η άμυνά μου και καλά, και εγώ πρέπει να διαλύσω τα άλλα. Τα πρώτα παιχνίδια γενικά που βγήκανε στο Atari. Τότε ήταν πολύ διαφορετικά τα video games από ό,τι τα ξέρουν τώρα οι νεότεροι. Είμαι τυχερός να έχω παίξει και αυτή τη γενιά. Δεν μπορώ να πω ότι ποτέ τα χάρηκα αυτά τα παιχνίδια. Πάμε παρακάτω. 3D Asteroids, Atari, που δίνει την ψευδέστηση του 3D. Εδώ βλέπουμε Tetris, την κλασική καμπίνα. Το Centipede, με το έντομο. Εδώ βλέπουμε μια κλασική Pac-Man συσκευή που μπορούσαν να παίξουν κάποιοι έτσι. Πάλι Centipede. Ένα άλλο παλιό παιχνιδάκι, το Frogger, που ήταν ένας βάτραχος που προσπαθούσε να περάσει ένα βατραχάκι από τη μία μεριά της οδονίου στην απέναντι. Και εδώ βλέπουμε τον Bongo της Atari. Φύγαμε. Πάλι παιχνίδια που φέραν έτσι κάποιες ιδιαιτερότητες στο game, ας πούμε το Guitar Hero, που μπορούσες να παίξεις μουσική, όλα τα όργανα, κιθάρα, μπάσο, τύμπανα, μέχρι και vocals με μικρόφωνο, δηλαδή μπορούσες να μαζευτεί ένα παρεάκι και να παίξουν και οι 4 ή 5 άτομα, να κάνουν μια μπάντα και να παίξουν διάσημα τραγούδια. Οπότε εδώ μας δείχνει λίγο την εξέλιξη γενικά στα soundtracks, στις μουσικές κλπ. Εδώ βλέπουμε ένα βίντεο Games Live στην Αμερική το 2005, Spartan Chief από πίσω από Halo. Εδώ μια ατάκα βλέπω. Και εδώ της Nintendo τα χειριστήρια τα κλασικά. Joyboy δεν το έχω δει ποτέ από κοντά. Κάποια bongos, όπως λέγονται αυτά. Εδώ βλέπουμε κοντά σε αυτό το Evolution, να θυμάμαι καλά, χόρευες κάτω, ότι έβλεπες το χρόνο, δηλαδή ξυλιώσουν έτσι μπροστά.
Και εδώ βλέπουμε το touch με τη Atari. Το είχα διαβάσει παλιότερα αυτό σε κάποια ιστοσελίδα. Ήταν ένα handheld παιχνίδι του 1974, το οποίο προσπαθούσε να παίξεις και να κάνεις μια ακολουθία ήχο με ένα successful, δηλαδή tone play, δηλαδή να πατάς σωστά τα κουμπιά μέχρι να βγει σωστά η μουσική. Εντάξει, τα διάφορα. Και εδώ βλέπουμε έτσι ένα κινητό συνδεδεμένο με ένα τεράστιο controller που νομίζω αυτό το παιχνίδι είναι το Apple Snake, κάπως έτσι. Κάτι φυγάτερο, νομίζω και αυτό είναι το Apple Snake, κάπως έτσι. Ιδιαίτερο παιχνίδι, NES, Rattenberg, δεν πάμε στο... Αυτό είναι το Paint Station. Δεν ξέρω τι είναι ακριβώς. Υποθέτω και αυτό έτσι κάποιο αναλογικό. Δεν ξέρω όμως τι κάνει και θεωρείται ότι υπάρχει κάποιος πόνος. Γιατί μας λέει ότι πρέπει να βγούμε, να ζητήσουμε την βοήθεια το προσωπικό. Για αυτό εδώ. Πάμε να πέρα διάφορα. Εδώ είναι το πρώτο παιχνίδι που έπαιξα στη ζωή μου. Το River Raid. Ήταν στο Atari το 2600 που είχε πάρει ο πατέρας μου το 1990. River Raid 1982 και κοιτάξτε πως παίζουμε εδώ. Με πάω πάψη. Παίζουμε τώρα τι κάνουμε. Demo είναι. Μάλλον demo είναι. Ναι. Δεν μας αφήνει να παίξουμε. Κλασική ιδέα, ένα αεροπλανάκι προχωράει και πυροβολάει στο διάβατο ό,τι βρει. Δύσκολο παιχνίδι. Ο πατέρας μου το έχει τερματίσει, νομίζω, αν μπορούμε να πούμε ότι τερματιζόταν αυτό. Και τρελές εποχές. Κάτσε να δείξω αυτό στον πατέρα μου μια φωτογραφία. Πάμε. Και εδώ βλέπουμε έναν χάρτη που μας δείχνει πόσες εταιρείες υπάρχουν στον κόσμο αυτή τη στιγμή που φτιάχνουν video games. Εδώ βλέπουμε την εξέλιξη του αγαπημένου μας υδραυλικού 1981, 1983, 1991 Super Mario World, 96 από το Mario 64 και στη συνέχεια στο GameCube και 2006 στο Wii. Και εδώ τώρα είμαστε σε έναν διάδρομο με διάφορα παιχνίδια ανά εποχές που έχει κάποια πραγματάκια. Για να πάμε να δούμε. Και αυτή πρακτικά είναι η πρώτη μου κονσόλα, Atari 2600. 1977, στην Ελλάδα σαφώς όμως όπως και οποιοδήποτε video game μηχάνημα ήρθε πολύ πιο καθυστερημένα. Εμείς το πήραμε το 1990 αυτό, 13 χρόνια μετά παιδιά που είχε βγει, που ήδη το 88 είχε βγει ήδη το Sega Mega Drive το 16-bit. Και αν πούμε ότι το 86 βγήκε και το Master System που ήταν 8-bit, αυτό να πούμε τι είναι, ότι ήταν 4-bit. Πολύ καθυστερημένα από την ελληνική αγορά, εντάξει, όχι 90 από την Ελλάδα, να έχει έρθει 87 από το 8, σίγουρα όμως είναι πολύ αργότερα από ό,τι βγήκε στο εξωτερικό. Αγαπημένο μηχάνημα, εδώ έπαιξα και το River Raid της Elis Abri και η εξέλιξη στο Home Gaming System Console φάση που όπως θέλετε, ουσιαστικά ξεκίνησε από την Atari που πήγε στα σπίτια μας και μετά με την Nintendo και τη Sega καθιερώθηκε. Εδώ βλέπουμε το Classic of the Month που λένε, το Outrun του 1986, το οποίο συγκεκριμένα αυτή τη στιγμή παίζεται σε ένα Sega Saturn Japan. Outrun από Sega όπως πάντα. Εδώ βλέπουμε έναν πιτσιρικά, μόλις με είδε φοβήθηκε και έχει ένα PS1 με τον Darius στο arcade. Και εδώ βλέπουμε τώρα ένα μισό λεπτό,
ανάψουμε λίγο flash. Ένα wannabe δωμάτιο της εποχής στην Αμερική. Πώς μπορεί να ήτανε. Εδώ Jedi Star Wars αφίσες. Περιοδικά εποχής. Super Mario Bros. Oh, αυτό είναι γερμανικό, είναι πολύ παλιό. Είναι του. Του. 1990, παιδιά. Περιοδικάκι. Εδώ βλέπουμε ένα Game Watch. Donkey Kong. Και εδώ βλέπουμε μια γερμανιδούλα να παίζει NES, το πρώτο Super Mario. Όπως είπαμε, σε ένα wannabe 80's δωμάτιο. Και εδώ βλέπουμε την σύζυγο να παίζει Commodore. Σοφία, ξέρεις τι παίζεις στο Commodore 64? Πού να ξέρω. Και εδώ και καλά, έτσι λίγο θεματικό, μια σοφίτα, έτσι όπως μπορεί να ήτανε, με κάποια πραγματάκια πολύ παλιό εποχής, μέχρι και ένα κολλητήρι με καλάι βλέπουμε εκεί. Η αλήθεια είναι ότι δεν ξέρω ποιο είναι αυτό το παιχνίδι που παίζεις. Ούτε εγώ. Σ' αρέσει, πώς το βλέπεις? Ποιο είναι το κόνσεπτ? Κάτσε τώρα, αντί να πέσεις στη λακκούβα να την άχτηκες. Τι είναι αυτό ακριβώς, Μάξι? Είναι κάποιο όχημα? Μάλλον. Εδώ να το δούμε και λίγο καλύτερα. Κονσολίτσα. Σκατώνουμε σε όλες τις γενιές. Βαριά δήλωση. Για πάμε να δούμε για κάτι άλλο. Και εδώ βλέπουμε πάλι ένα wannabe καθιστικό με ένα το Atari, το Woody. Εδώ η Diana Jones. Ταινίες εποχής. Blade Runner. Και Pong πάλι. Ωραίες εποχές, παιδιά. Πώς ήταν έτσι τα καθιστικά ανά εποχές. Και πάμε να συνεχίσουμε. Και εδώ λίγο άλλο. Το πήρα από ένα πιτσιρίκι, ας πούμε, οπότε παίζω από την άφηση. Το δείξαμε λίγο πιο πριν. Κλασικό παιχνίδι Sega Arcade, που και η μεταφορά του στο Mega Drive ήταν πολύ καλή. Μέχρι και στο Master System είχε βγει μια ωραία απόδοση οκτάμπιτη. 190 χιλιόμετρα το Ferrari, το F40 είναι συγκεκριμένο αυτό. Game over, ναι, δεν φταίω εγώ, έπαιξα από πριν από το τσιρικά. Φοβερό παιχνίδι, παιδιά, φοβερό. Πάμε να συνεχίσουμε. Το bonus level Japan που είναι εδώ έχει να κάνει με όλα αυτά εδώ τα μηχανήματα που έχουν φορτώσει όλο Japan παιχνίδια. Όπως είπαμε, τα Virtual Fighter, τα Final Fantasy, και βλέπουμε και όλες τις φιγούρες εδώ. Και εδώ είμαστε στο souvenir shop μέσα. Έχει ωραία πραγματάκια, τις κλασικές τσάντες, εντάξει, που αυτές μπορούμε να τις βρούμε και στα public. Κάποια βιβλία εδώ, δυστυχώς στα γερμανικά. Εδώ ένα βιβλίο για το Super NES. Για την Atari. Εδώ βλέπουμε κούπα Super Mario Bros. Εδώ κάποια άλλα περίεργα Space Invaders. Κάτω Pop. Ο Mario Λάμπα. Αυτό είναι. Τι είναι αυτό εδώ? Αυτοκόλλητα, ναι. Τα γνωστά παιχνίδια του Super Nintendo. Κασετίνα Yoshi. Αυτό εδώ μου αρέσει. Λάμπα Super Metroid. Κάποια hats. Εδώ βλέπουμε μπλούζες Sonic, Commodore, Pac-Man. Ωραία μπλούζα Sonic αυτή. Πολύ ωραία μπλουζίτσα. Λόγκο με το μουσείο. Σαντούλες Mario. Εδώ κοιτάξτε, φοβερή η κούπα, ε. Όταν ζεσταθεί από το περιεχόμενο αρχίζει και ανάβει. Gadget Decals άλλα εδώ.
Lemmings, Triforce Zelda, Triforce Bugs, Space Invaders στην ίδια λογική, Pixel Magnet και εδώ βλέπουμε διάφορα γκατζετάκια key rings. Αυτά τα έχω πάρει από την Κύπρο, από ένα αντίστοιχο μαγαζί με retro. Μάλλον θα τσιμπήσω και εδώ κάτι. Λοιπόν, φίλοι μου, αυτό ήταν το Computer Spiel Museum. Πιστεύω να σας άρεσε, είδαμε κάποια ενδιαφέροντα πραγματάκια και πιστεύω ότι ο Lucas Arts στο Βερολίνο είναι μια πάρα πολύ καλή επίσκεψη για όσοι είναι fans των retro video games και μη. Τα λέμε στην Αθήνα. Και εδώ αυτό είναι το loot από το μουσείο. Έχω το φίλο τον Αντώνη το Φραγκάκι από το που έχω φτιάξει το κανάλι να μου γράφει στα σχόλια να δω Νίκο να φοράς μια μπλούζα Nintendo και ας πεθάνω. Γιατί φοράω συνήθως μόνο Sega. Και επειδή τον Αντώνη το πάω πάρα πολύ, είναι φίλος, είπα να του κάνω το χατήρι και να αγοράσω τη συγκεκριμένη μπλούζα η οποία είναι official Nintendo, Super Mario All Stars, ένα πάρα πολύ ωραίο compilation των παιχνιδιών του NES για το Super NES που είχε καλύτερα γραφικά κτλ. Με Save Futures και για τέλος θα σας δείξω και τη μαγική κούπα. Λοιπόν, κοιτάξτε τι θα γίνει. Εδώ είναι σβηστή η οθόνη. Βάζω μέσα ζεστό νεράκι και παρακολουθήστε. Τάντα! Γαμάτο. Thank you, Mario. Oh, Daisy. Ναι. Λοιπόν, πολύ όμορφο εφέ. Μόλις λοιπόν μπαίνει ζεστό υγρό μέσα, η κούπα αλλάζει μοτίβο και όταν είναι άδειο και κρυώνει, σβήνει η οθόνη. Μια πολύ ωραία ιδέα για το Game Boy. Δεν ήταν ακριβή, 15 ευρώ είχε και 18 ευρώ η μπλούζα official Nintendo. Τα λουτάκια μου λοιπόν από το μουσείο. Θα ήθελα να είχα όπως και πέρσι αρκετά ρετρό παιχνιδάκια αγορασμένα από το μαγαζί αυτό που σας είπα στην αρχή του επεισοδίου, αλλά όπως είπαμε μας ξενέρωσε ο Μαν και δεν έκατσε να πάρω κάτι ρετρό. Πήρα όμως από τα Saturn στο Βερολίνο, πήρα δύο παιχνιδάκια, μισό λεπτό. Να σας τα φέρω, να σας τα δείξω, δεν είναι ρετρό, αλλά να δείξουμε και τι άλλο πήρα δηλαδή από εκεί. Λοιπόν, και τσίμπησα από τα Saturn αυτό εδώ, την παιχνιδάρα για το PS4, δεν το είχα. Κορυφαίο παιχνίδι, open world. Εντάξει, το θέμα είναι να βρω χρόνο να το παίξω. Ήταν σε πάρα πολύ καλή τιμή. 15 ευρώ το πήρα. Και αυτό εδώ, επόμενο. Double Future, Dishonored. Παιδιά, αυτό ήταν σε τιμή χώμα. Αυτό τι είναι τώρα, αυτό έχει πρακτικά το Dishonored το 1,5, γιατί το πρώτο παιχνίδι είναι πιο παλιό. Αυτό εδώ που είναι παιχνίδι του 17, όταν είχε βγει το Xbox το X, 4K, τρελό γραφικό. Αν δεν ξέρετε τι είναι το Dishonored, μην σας κάτσω να το αναλύσω, ψάξτε το και θα σας αρέσει πάρα πολύ αυτό το game. Και αυτό το bundle λοιπόν είχε μέσα αυτό και το 2 και τα δύο παιδιά αυτά έψαξα δηλαδή στο Scrooge εδώ, το ένα είχε 17 ευρώ και αυτό νομίζω έχει 28-29, οπότε να πάνε και τα δύο ήθελα περίπου 45 ευρώ και αυτό το μπαντλάκι εδώ το βρήκα στα Saturn 17 ευρώ. Πολύ καλή τιμή, πολύ καλό παιχνιδάκι. Και αυτά ήταν τα λουτάκια μου λοιπόν από το ταξιδάκι αυτό που πήγα μια εβδομάδα στο Βερολίνο. Λοιπόν, ελπίζω να σας άρεσε το επεισόδιο. Αν σας άρεσε τα κλασικά, like, comment, πάντα μου αρέσει να διαβάζω τα σχόλιά σας. Share το επεισόδιο, Facebook κτλ. Σε κάποια ομάδα να το δει ο κόσμος, να πάρει μια ιδέα τι έγινε εκεί, στο μουσείο, αν αξίζει να το δει κάποιος, αν θα πάει κτλ. Στο Βερολίνο. Και μην ξεχάσετε να κάνετε και subscribe, το κανάλι ανεβαίνει, τελευταία αρκετά δηλαδή, επειδή έχουν αρχίσει να βγαίνουν και πιο πολλά επεισόδια. Και εννοείται ότι υπάρχουν και άλλα αρκετά υποκατασκευή,
Και μείνετε συντονισμένοι, γιατί θα συνεχίσουν και τα επεισόδια με τη συνεργασία που ξεκίνησα, όπως είχαμε πει, με το Στέλιο το Χαρίση, Retro Collectors, αλλά και άλλα μεμονωμένα επεισόδια δικά μου, με παρουσιάσεις κονσολών, τίτλων κτλ. Λοιπόν, σας αφήνω και καλές γιορτές να έχουμε, καλό Πάσχα και καλή Ανάσταση. Να είστε καλά, φίλοι μου, και καλή συνέχεια.